Στο Χαραλάμπου αποκαλύπτει απόψε αυτούσιο το κείμενο σε πιστό αντίγραφο για σκοπούς προστασία τη πηγή. Εξόχω σημαντικό και κατά γενική ομολογία σημαντική βάση για οριστική κατάργηση των εγγυήσεων και επεμβατικών δικαιωμάτων είναι το άτυπο μεν, ουσιώδε δε έγγραφο που κατέθεσε ο Γενικό Γραμματέα στο κρίσιμο δείπνο του Γκραν Μοντανά, ω αναπόσπαστο μάλιστα μέρο του πλαισίου του, στο οποίο αναφέρει ότι η κατάργηση του αναχρονιστικού συστήματο ασφάλεια θα πρέπει να συνοδευτεί από έναν ισχυρό μηχανισμό εφαρμογή και παρακολούθηση τη λύση. Εν μέσω τη ισχυριζόμενη έλλειψη ενημέρωση τη πολιτική ηγεσία για το ακριβέ περιεχόμενο του εγγράφου, το ΣΥΓΜΑ αποκαλύπτει αυτολεξή στα αγγλικά και σε ελληνική μετάφραση τα όσα ο Αντώνιο Κουτέρε εισηγείται, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και το κρίσιμο ζήτημα τη αποχώρηση των στρατευμάτων και του οπλισμού του. Αρχή γενομένη από τα πεδία εφαρμογή, ο κύριο Κουτέρε αναφέρεται στα εξή. Συνταγματικέ πτυχέ τη λύση. Εδαφικέ αναπροσαρμογέ. Κανόνε αστυνόμευση. Απόσυρση ξένων στρατευμάτων και αποστρατικοποίηση εγχώριων δυνάμεων. Εφαρμογή τη Συμφωνία για το Περιουσιακό. Συμμόρφωση με το κεκτημένο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο σημείο αυτό προκύπτει και η πρώτη σημαντική ένσταση τη Ελληνοκυπριακή πλευρά. Που δεν αποδέχεται τη συμπερίληψη των συνταγματικών πτυχών. Γιατί κάτι τέτοιο, μα νομικά παραπέμπει σε εξωτερικέ εγγυήσει. Μάλιστα, όπω αποκαλυπτεί το ΣΥΓΜΑ, στη δική τη πρόταση για το μηχανισμό εφαρμογή, η Λευκοσία είχε διαμηνήσει ότι θα καταθέσει ξεχωριστό έγγραφο για τι συνταγματικέ πτυχές, η εφαρμογή των οποίων θα διασφαλιζόταν με εσωτερικό μηχανισμό. Ο Γενικό Γραμματέα καταγράφει ακολούθω τα πέντε προτινόμενα επίπεδα ελέγχου. Ουσιαστικότερο όλων το πρώτο, που δίδει ρόλο στα ΕΕ. Παρακολούθηση τη εφαρμογή επί του εδάφου συμπεριλαμβανομένη τη απομάκρυνση των στρατευμάτων και τη αποστρατικοποίηση από την αποστολή του ΟΗΕ. Θα υποβάλει εκθέσει στο Συμβούλιο Ασφαλεία των ΗΠΑ κάθε τρει μήνε για όλε τι πτυχέ τη συμφωνία. Άλλοι παράγοντε ενδέχεται επίση να διαδραματίσουν κάποιο ρόλο. Το δεύτερο επίπεδο είναι και το σημείο τριβή, αφού αναφέρεται στο ρόλο των εγκυτριών δυνάμεων μέσω μια συμβουλευτική επιτροπή στην οποία προτείνεται να συμμετέχουν. Δύο εκπρόσωποι τη Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση, ένα Ελληνοκύπριο και ένα Τουρκοκύπριο, ένα εκπρόσωπο από κάθε συνιστό κρατήδιο, ένα εκπρόσωπο από Τουρκία, Ελλάδα και Ηνωμένο Βασίλειο και ένα εκπρόσωπο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που θα προεδρεύει. Μη εκτελεστικό όργανο. Αρμόδιο για την αξιολόγηση τη συνολική εφαρμογή μέσω τη αναθεώρηση των σχεδίων εκθέσεων που προετοιμάζει η αποστολή του ΟΗΕ. Κατάθεση σχολείων σχετικά με το περιεχόμενο των εκθέσεων, όπου αυτό είναι σκόπιμο, αλλά χωρί συντακτικό ρόλο. Αντιμετώπιση οποιονδήποτε ζητημάτων στην εφαρμογή μέσω τη διαβούλευση για επίλυση προβλημάτων. Το δεύτερο αυτό επίπεδο ελέγχου δεν γίνεται αποδεκτό από την ελληνοκυπριακή πλευρά, η οποία θεωρεί ότι είναι ασαφέ ω προ τη βαρύτητα του ρόλου των εγκύτριων δυνάμεων που δεν μπορούν, όπω αναφέρει και το πλαίσιο Κουτέρε, να ελέγχουν τον εαυτό του. Παρά τα αυτά, θα πρέπει να σημειωθεί ότι και στην πρόταση που κατέθεσε ο πρόεδρο Αναστασιάδη για το μηχανισμό εφαρμογή, δίδεται στι εγκύτριε δυνάμει συμβουλευτικό ρόλο μέσω πρόμοια επιτροπή. Κοιτάξτε, είναι ένα έγγραφο από το Γενικό Γραμματεία που μαζί με το πλαίσιο το οποίο έχει καταθέσει αποτελούν ένα κεκτημένο τη διαδικασία και ευελπιστούμε ότι οι λόγοι που οδήγησαν τι διαπραγματεύσει στο των Μοντονάσια διέξοδο θα έρθουν έτσι ώστε χρησιμοποιώντα και αυτά τα δεδομένα να δούμε πώ μπορούμε να καταλήξουμε σε μια συνολική επίλυση του Κυπριακού. Το τρίτο επίπεδο είναι προαιρετικό και αναφέρεται σε Επιτροπή Διακεκριμένων Προσωπικότητων, έμπιστων Κύπριων ή ξένων. Παροχή συμβουλών, υποστήριξη και συστάσεων σχετικά με την εφαρμογή, λήψη συμβουλών από τα εμπλεκόμενα μέρη που συμμετέχουν στην Επιτροπή. Παροχή συμβουλών στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών ή και τα μέρη που την υλοποιούν σχετικά με την πρόοδο που σημειώθηκε στην εφαρμογή. Το τέταρτο επίπεδο ελέγχου αναφέρεται στην αμερόληπτη πιστοποίηση τη εφαρμογή από τον ίδιο τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Γεγονό που, όπω μα λέχθηκε χαρακτηριστικά, ενισχύει την αξιοπιστία του μηχανισμού εφαρμογή, αφού για όσο διάστημα θα διαρκέσει. 8 με 10 χρόνια, μα έλεγε μέλο τη ομάδα στήριξη του διαπραγματευτή, θα ελέγχεται απευθεία από τον πλέον κορυφαίο και αντικειμενικό αξιωματούχο. Σύμφωνα με την έγγραφη πρόταση. Με βάση τι εκθέσει που εκπονεί η Αποστολή των ΗΠΑ Εθνών, ο Γενικό Γραμματέα θα εκτιμά προσωπικά κατά πόσον η εφαρμογή τη λύση βρίσκεται σε καλό δρόμο. Θα μπορούσε επίση να λαμβάνει συμβουλέ, πληροφορίε απευθεία από τα μέρη που την εφαρμόζουν. Τέλο, ρόλο θα διαδραματίζει και το Συμβούλιο Ασφαλεία κάτι που προφανώς ικανοποιεί τη Λευκοσία. Ως πρόσθετο μέτρο, η Τουρκία, η Ελλάδα και η Κύπρος θα μπορούσαν να κληθούν να παρευρίσκονται στις συνόδους του Συμβουλίου Ασφαλείας όταν υποβάλλονται και εξετάζονται οι εκθέσεις εφαρμογής. Το έγγραφο και παρά την περιορισμένη συζήτηση φαίνεται να απορρίφθηκε από την Τουρκία ενώ ρόλο για να τροποποιηθεί ώστε να παραπέμπει σε μεταλλαγμένη συνθήκη έπαιξαν το βράδυ του δείπνου οι Βρετανοί.